Πάλι ο Σαβιόλα. Ψάχνει στήριγμα, έβγαλε τη σέντρα ο Γιωργαλίδης σταθερά. Θέλει να βρει τον Μπέλιτς, έχει μείνει πίσω ο Εντιγκά. Ανεβαίνει και ο Μοράλ. Πάει να του δώσει στήριγμα ο Τόρες. Ο Μπέλιτς, ωραία πάσα, το πλασέ, 1-0. Ο Πλατανιάς ανοίγει το σκορ με το καλημέρα στο μάτς και το σκόρερ να είναι ο Τόρες. Σε κόντρα επίθεση, μετά από φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, έχασε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της ομάδας των Χανίων και στην κόντρα επίθεση η ομάδα του Ζουνίδη παίρνει προβάδισμα μόλις το 2. Στο πρώτο δοκάρι ο Σαλίνο. Αφήνει ο Σάμαρης, ο Μίτρογλου εκτελεί εντυπωσιακή επέμβαση του Γιωργαλίδη σε κόρνερ. Βάις. Η σέντρα για τον Μίτρογλου, ο Μανολάς. Βάις. Είδε την κίνηση του Σαλίνο. Αυτός γυρίζει, ο Σαβιόλα. Κάνει κίνηση χωρίς μπάλα ο Σαβιόλα για να πατήσει περιοχή. Είναι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στην περιοχή. Ο Βάις εκτελεί απ' έξω. Δεύτερη απόπειρά του να βρίσει παίκτη, ο Σάμαρης. Στο 26. Αγγιλέρα. Μπροστά τον Παπαδόπουλος. Ο Τόρες είναι σε θέση βολής. Βγήκε ο Ρομπέρτο, η μπάλα κόντραρε. Το σούτ ο Ρομπέρτο. Κεφαλιά του Φαΐσκα, ο Σαβιόλα. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Αργεντινό στο μάτς. Ο Σάμαρης τελικά στο τείχος. Η πάσα του για τον Φουστέρ, υπόδειξη του βοηθού για offside. Ντομίνγκες. Δοκιμάζει από πολύ μακριά το σούτο, Γιωργαλίδη σταθερά. Μπέλιτς. Κοντά το Παπάζογλου. Τον απέφυγε, πάει ο Μανολάς για βοήθεια. Κόρνερ από τον Ρομπέρτο. Και η 11 του Πλατανιά στην περιοχή. Καλοχτυπημένο, πέρασε η μπάλα, 1-1. Offside, υπόδειξη του βοηθού. Εδώ είναι ο Μίτρογλου. Η εκτέλεση του Ντομίνγκες. Υπόδειξη του βοηθού για offside. Σαλίνο. Ντομίνγκες. Ο Κάμπελ πάτησε περιοχή, προσποιήσεις. Γύρισε, αυτογκολ. 1-1, Ολυμπιακός ισοβαρίζει. Με το αυτογκολ του Φερνάντες. Παραμόνευε ο Μίτρογλου. Φερνάντες προσπάθησε να διώξει. Έστειλε όμως την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Ντομίνγκες δοκιμάζει και πάλι από μακριά. Ο Γιωργαλίδης δύσκολα. Τώρα Σαβιόλα που γυρίζει. Ο Μανολάς ψηλά. Ο Παπάζογλου πρόλαβε. Πέρασε η μπάλα. Ο Ντομίνγκες, ο Μίτρογλου. 1-2. Ο Ολυμπιακός ανατρέπει την κατάσταση στο 68. Με το 10ο γκολ του Μίτρογλου στο πρωτάθλημα. Οι αλλαγές του Μίτσελ κάνουν τη διαφορά. Ο Κάμπελ δημιουργό στη φάση του αυτογκόλ και της σοφάρισης για τον Ολυμπιακό. Ο Ντομίνγκες στη φάση του 2-1. Ξανά το τελείωμα της φάσης του γκολ για τον Μίτρογλου. Ανεβαίνει ο Κάμπελ, κάνει κίνηση και ο Βάις. Ο Ντομίνγκες, η επέμβαση του Γιωργαλίδη. Καταπληκτική προσπάθεια του Αργεντινού. Στο πρώτο δοκάρι ο Μανιάτης, πάνω στη γραμμή ο Ζουμπουλάκης. Μανιάτης, έσκαψε πολύ ωραία. Ο Μίτρογλου υποδέχτηκε την μπάλα στην περιοχή. Ο Σαβιόλα εκτελεί, η μπάλα κόντραρε. 1-3 Ολυμπιακός το 73. Με τον γκολ του Σαβιόλα. Πέμπτο γκολ για τον Αργεντινό στο φετινό πρωτάθλημα. Πλατανιάς απειλεί τώρα με τον Γουνδουλάκη. Ο Μπέλιτς δοκιμάζει, ο Ρομπέρτο κάνει σπουδαία επέμβαση. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πλατανιά για χέρι στη συνέχεια. Εδώ είναι ο Μπέλιτς. Και ξανά η προηγούμενη φάση με το σουτ. Την επέμβαση του Ρομπέρτο. Και στη συνέχεια, εδώ είναι που διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Πλατανιά. Στην αμυντική προσπάθεια του Μανιάτη. Μία ακόμη καταπληκτική κίνηση του Μπέλιτς χωρίς μπάλα. Ο Μανολάς με εντυπωσιακό τρόπο σταμάτησε τη φάση. Και στη συνέχεια η ευκαιρία του Τετέ. Ο Κάμπελ έβγαλε την περιοχή του Ολυμπιακού και τώρα ο Βάις
Είναι τρεις του Ολυμπιακού με δύο του Πλατανιά. Έχει μείνει ο Ζουμπουλάκης πίσω. Ανεβαίνει και ο Σαβιόλα. Κράτησε ο Βάης. Πάει μόνος του. Εκπληκτικό γκολ. 1-4 στο 87. Εδώ από την απομάκρυση του Κάμπελ. Δείτε από πού παίρνει την μπάλα ο Βάης. Διασχίζει όλο το γήπεδο. Του ανοίγουν βεβαίως διάδρομο και ο Σαβιόλα από αριστερά. Και ο Μήτρογλου από δεξιά για να εκτελέσει ο ίδιος. 1-4. Άλλαξε με τον Κάμπελ ο Μήτρογλου. Είναι αμαρκάριστο ο Βάης. Ο Μήτρογλου κράτησε την μπάλα και βρήκε το Μανιάτη. Ξαναπήρε ο Μήτρογλου. Πρόλαβε τον Γιωργαλίδη out. Para Platanías, que ha jugado un excelente partido. Πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό του παιχνιδιού. Πιστεύουμε πως παρόλο που είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για μας, ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, είναι άδικο για την εικόνα που είχε το παιχνίδι, είναι άδικο για την ομάδα του Πλατανιά, ο οποίος ήταν πολύ ικανός. Πιστεύει πως ο Πλατανιάς είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ομάδα με προσωπικότητα. Ήταν τοποθετημένοι πάρα πολύ σωστά οι παίχτες, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Εμείς κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ο Πλατανιάς μας δυσκόλεψε πολύ ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Και πιο πολύ μας άρεσε όχι από το δεύτερο ημίχρονο, όχι ο αριθμός των γκολ, αλλά η αλλαγή στη συμπεριφορά μας και η προσωπικότητα που δείξαν οι παίχτες μας. Más que otros compañeros, pero teníamos que tomar decisiones. Αυτό ήταν που μας ανάγκασε να αφήσουμε έξω δύο από τα παιδιά που παίξανε σήμερα, τον Αντιγκά και τον Φουστέρ, χωρίς αυτοί να έχουν το φταίξιμο, το μεγαλύτερο φταίξιμο, περισσότερο από τους συμπαίχτες τους. Όμως έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις. Και αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίχτες μας κατανοήσαν επιτέλους τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να κατακτήσουν καταρχήν την ηρεμία τους, να κατακτήσουν τις σωστές θέσεις και την αυτό, γι' αυτό χρειαζόταν προσωπικότητα, όπως είπαμε πριν, για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Καμπρίλ, un poco más los espacios y ellos con jugadores tan rápido, pues nos han hecho más daño. Έπαιξαν καλά, αλλά όταν ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει πλέον. Δεν πρέπει να του δώσει χώρο και ανοίχτηκαν πολύ και μας έκανε τη ζημιά. Con mi persona 45 minutos y traté de forzarme al máximo. Είναι συνηθισμένο στο ταξίδι αυτό, γιατί είναι πολλά χρόνια που το κάνει, που πηγαίνει και έρχεται από την πατρίδα του και έτσι το σώμα του το έχει συνηθίσει και δεν τον επηρεάζει τόσο. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το παίξουμε, έπρεπε να το κερδίσουμε και από τη στιγμή που τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής του για 45 λεπτά, ο ίδιος προσπάθησε να δώσει το μάξιμο που μπορούσε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Και απορώ πως ο Πλατανιάς είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και απορώ πως βρίσκεται σε αυτή τη θέση της βαθμολογίας. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει πάρα πολύ, έχει πολύ καλό προπονητή, γι' αυτό είναι βέβαιο. Και τα παιδιά παίξανε στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, κυνηγήσανε πολύ την μπάλα, ίσως πέσανε και λίγο υπερβολικά σκληρά. Αυτά είναι δεδομένα για το ποδόσφαιρο, πάντως δεν ήταν αντιαθλητικά. Εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχει ο Ολυμπιακός τη δυνατότητα πάρα πολύ καλούς παίχτες, και αυτό φαίνεται, ο πρόεδρος έχει επενδύσει πολλά στην ομάδα και έχουμε δύο παίχτες στην κάθε θέση. Έκανε ο προπονητής τις κατάλληλες αλλαγές την ώρα που έπρεπε και γύρισε όλη την εικόνα του αγώνα, γιατί λογικό ήταν. Έτρεξε πολύ ο Πλατανιάς, είχε κουραστεί. Εγώ το ανέμενα το αποτέλεσμα αυτό. Είχα πει ότι αν παίξουμε 10 λεπτά καλή μπάλα, μπορούμε να βάλουμε 3-4 γκολ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την ομάδα αυτή. Και θες και λίγο τύχη. Άργησε να έρθει το γκολ της Οφαρίζος, αλλά μόλις ήρθε από εκεί και πέρα όλα έγιναν εύκολα.